Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας και νέες διορθώσεις θα έχουμε στις αντικειμενικές αξίες ακινήτων, καθώς οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται είναι ακόμα πολλές. Περισσότερο θα μας πει ο Κώστας Κετσέτσης. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα. Είχαμε, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι είχαμε πρόσφατα μια διόρθωση στις τιμές ζώνης, στις αντικειμενικές τιμές ακινήτων, βάσει των της οποίας φορολογείται η κατοχή ακινήτου, δηλαδή ο γνωστός ένφια. Και μεταβιβάσει και όλοι οι φορεί που έχουν σχέση με τα κίνητα. Αυτό όμως το οποίο λένε παράγοντες της αγοράς είναι ότι οι στρεβλώσεις, όπως είπες και εσύ, παραμένουν παρά τις προσαρμογές οι οποίες γίνανε. Το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από την ελληνική δικαιοσύνη είναι να υπάρχει μια όσο το δυνατόν δίκαιη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να φορολογείται το ακίνητο βάσει της πραγματικής του αξίας και όχι μιας αξίας η οποία είναι πλασματική, όπως είναι αυτή τη στιγμή οι αντικειμενικές αξίες. Το ζητούμενο είναι ότι οι αντικειμενικές αξίες, πέρα από την τιμή ζώνης, υπολογίζονται και μια σειρά άλλων συντελεστών. Συντελεστών παλαιότητας, δηλαδή πόσο παλαιό είναι το ακίνητο. Ένα νεόβλητο ακίνητο έχει μεγαλύτερη αξία από ότι ένα ακίνητο 25 ετίας. Ένα διαμέρισμα το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας έχει μικρότερη αξία από ένα διαμέρισμα από τον 3ο-4ο-5ο. Και πάει λέγοντας. Τι γίνεται τώρα? Έχουμε ένα παράδοξο. Έχουμε το παράδοξο πρώτα απ' όλα ότι η κατοχή του ακινήτου, δηλαδή ο ένφια με τη μεταβίβαση του ακινήτου, φορολογούνται με τελείως διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική αξία, άμα θες. Υπάρχουν δηλαδή διαφορετικοί συντελεστές στον ένφια, διαφορετικοί συντελεστές στη μεταβίβαση. Αυτό είναι μια τελείως στρεβλή εικόνα. Γίνεται αυτό, Αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο είναι άλλη μια πρωτοτυπία την οποία έχουμε και είναι κάτι το οποίο βέβαια καλούμαστε να διορθώσουμε. Για να υπάρχει μια, όπως είπαμε και πριν, μια όσο το δυνατόν πιο δίκαιη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας. Τι γίνεται τώρα? Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσφατη έκθεση συμμόρφωση ουσιαστικά του ελληνικού προγράμματος ουσιαστικά παραδέχεται ότι οι αλλαγές οι οποίες ανακοινώθηκαν πριν από λίγο καιρό και οι οποίες ήταν προαπαιτούμενο για την αξιολόγηση δεν είναι αρκετές. Δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο χρειαζόταν. Ήταν ουσιαστικά, για να το πούμε κομψά, ό,τι έπρεπε να γίνει για να κλείσει η αξιολόγηση, για να κλείσει και αυτό το προαπαιτούμενο. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Σημαίνει ότι θα πρέπει το επόμενο διάστημα, μέσα στο 19, το αργότερο μέχρι το 2020, να έχει αλλάξει ριζικά ο τρόπος υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών. Αυτό το οποίο είναι το καλύτερο θεωρητικά είναι να δημιουργηθεί αυτός ο αυτόματος μηχανισμός που σχεδίασε αρχικά το Υπουργείο Οικονομικών, καθορισμού των εμπορικών αξιών των ακινήτων ανατακτά χρονικά διαστήματα, το οποίο βέβαια έχει πολλά προβλήματα, δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετές πράξεις, γίνονται αρκετές αγοροπολισίες, ώστε να υπάρχουν στοιχεία για να μπορεί να καθορίζεται η εμπορική αξία του ακινήτου. Αυτό μπορεί να αλλάξει τα επόμενα χρόνια, όσο ενδεχομένως μπαίνει μπροστά ξανά η κλιματαγορά. Βέβαια, πέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε και το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο με παλιότερες αποφάσεις του έχει ζητήσει ακριβώς αυτό. Έχει ζητήσει η φορολόγηση των Ελλήνων να γίνεται βάσει της πραγματικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή των ακινήτων, και όχι βάσει της πλασματικής. Το οποίο σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια, τώρα με αυτή την κυβέρνηση, με την επόμενη κυβέρνηση, θα έχουμε σίγουρα νέες αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες και στους συντελεστές.